κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει στα δημόσια νοσοκομεία. Η κυβέρνηση έχει βάλει σαν προτεραιότητά της την αύξηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και από την άλλη καθημερινά το σύστημα υγείας με τις πολιτικές του το φτύνει και το ευτελίζει για να φαίνεται δίπλα του ανθυρός ο ιδιωτικός τομέας για όποιος έχει χρήματα. Ακριβώς αυτή η πανέμβαση που κάναμε σαν λαϊκή συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αναδείξαμε τα αυξημένα προβλήματα που υπάρχουν της υγείας στο νησί μας, με ιδιαίτερη έφαση αυτή την περίοδο τις παιδοχειρουργικές κλινικές, την παιδοψυχιατρική κλινική, την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, που ουσιαστικά αν πριν ένα χρόνο μιλάγαμε για προβλήματα στο νομό Λασιθίου και τα προβλήματα για τους ανεσιολόγους του Βενιζελίου, σήμερα δυστυχώς είμαστε σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Μιλάμε για κλείσιμο πλέον κλινικής μοναδικής στην Νότια Ελλάδα της παιδοψυχιατρικής. Μιλάμε για συρρήκνωση και σε πορεία κλεισίματος των δύο παιδοχειρουργικών και βεβαίως μιλάμε για κλείσιμο πλέον της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων. Δείχνει ακριβώς η ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την οξυμένη κατάσταση που υπάρχει, που κανένας πλέον δεν μπορεί να κρύψει τα μάτια του, ανεξάρτητα αν είναι και σύμβολος που προέρχεται από τον πολιτικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως δείχνει και την πίεση που ασκούν οι αγώνες των υγειονομικών και όλου του λαού μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λέω επίσης και στα Δημοτικά Συμβούλια, που πλέον μπαίνουν πρώτων ευθυνών τους, γιατί καλά είναι οι χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ σε μηχανήματα, σε ουσιαστικά αναβαθμίσεις ενεργειακές των κτηρίων, σε αγορά μηχανημάτων, αλλά αυτά για να λειτουργήσουν υπέρ του λαού μας χρειάζεται αντίστοιχα και προσωπικό μόνιμο σταθερό που να καλύπτει τις ανάγκες του κριτικού λαού. Αλλιώς, εμέσως αλλά πλήσαμφος, όλη αυτή η αξιοποίηση, όλη αυτή η αγορά και αναβάθμιση όλου αυτού των υποδομών θα δοθεί πανοπρίκα ή πρίκα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Άλλωστε, ο κύριος Γεωργιάδης ήταν πολύ καθαρός ότι πλέον, κοιτάτε να δείτε, αφού δεν έχουμε γιατρούς, πάρτε το κάτι αντίστοιχο στα νοσοκομεία της Κρήτης, ας στέλνουμε τις εξετάσεις να γίνονται στον ιδιωτικό τομέα ή ας φέρουμε τον ιδιωτικό τομέα μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό θα δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίσσεται στα νοσοκομεία της Κρήτης και θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή στα χέρια των μαχόμενων υγειονομικών και όλου του λαού μας μπορεί να μπει ασπίδα προστασίας στα σχέδια που έχει η κυβέρνηση, που και ο κύριος Γεωργιάδης είπε πολύ καθαρά στον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Σιτιχάκη, ότι θα κατέβει στην Κρήτη ακριβώς γιατί, για να σχεδιάσει, για να υλοποιήσει το σχέδιο συρρήκνωσης των δημόσιων νοσοκομείων. Στη συνάντηση που έκανε με την ΠΟΕΔΗΝ αλλά και με την ΕΙΝΑΠ ήταν πολύ καθαρός ότι σήμερα, επειδή έχονται πάρα πολλοί άνθρωποι στο κέντρο και έχουν προβλήματα τα νοσοκομεία της Αθήνας, ας κλείσουμε μερικά νοσοκομεία για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν οι εργαζόμενοι για να καλυφθούν αυτές οι μεγάλες ανάγκες. Δεν είναι τυχαίο ότι είπε ότι κοιτάτε, ξεχάστε πλέον τη σταθερή δουλειά στα κομμάτια των καθαριστριών των τραπεζοκόμων, θα φέρουμε τους εργολάβους που είναι πιο φτηνοί και οι αυτοί που θα μείνουν εκτός συστήματος υγείας, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βρουν δουλειά στα ξενοδοχεία. Είναι πολύ καθαρά το τι θα έρθει να υλοποιηθεί. Άρα η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μαζί με τους αγώνες που ήδη έχουν εξαγγελθεί, η κυρία Δουργεράκη, εμείς την άλλη Τρίτη, 31 του μηνός, προχωράμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 1:30 στην 7η Γεωνική Περιφέρεια για την κατάσταση των κλινικών αυτών που σας ανέφερα πριν. Προχωράνε σε πανηχανιώτικη κινητοποίηση συλλαλητήριο στις 9 του Φλεβάρι οι συνάδελφοι εκεί και ο χανιώτικος λαός. Ετοιμάζονται για κινητοποίηση οι λασιθιώτες. Άρα καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο αναβρασμός στον χώρο της υγείας όχι καλά κρατεί, είναι προαπαιτούμενο για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ασθενών και υγειονομικών απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική που σήμερα ουσιαστικά δημιουργεί
επασφάλειας και λειτουργία των νοσοκομείων. Οι ασθενείς μας είναι διασκορπισμένοι σε διάφορες κλινικές, όπως της παθολογικής κλινικής, γιατί έχουν φουλάρει οι κλινικές, επειδή 3-4 χρόνια πριν δεν προετοίμασε συνειδητά το σύστημα υγείας, ούτε σε υποδομές αλλά ούτε σε προσωπικό, να δέχονται πιέσεις σε περιπτώσεις ιώσεων ή έξασης του κορονοϊού. Ήδη οι επιστήμονες μιλάνε για μια μεγάλη παγκόσμια πανδημία τύπου HIP, όπως την ονομάσανε, και βεβαίως κρούν τον κόδωνα του κινδύνου στις κυβερνήσεις, ότι εδώ θα πρέπει να πάρθουν μέτρα ακριβώς στο δημόσιο σύστημα υγείας να μπορεί να τα απεξέλθει. Και βεβαίως, κυρία Δουργεράκη, έχουμε αυτό που εμείς λέμε, ότι το κύμα φυγής και παρετήσεων δυστυχώς θα συνεχιστεί εξαιτίας αυτής της πολιτικής. Ήδη 65 περίπου εργαζόμενοι νοσηλευτές μόνο τον προηγούμενο χρόνο έχουν φύγει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πάνω από 20 γιατροί, και βεβαίως από τις υπόλοιπες ειδικότητες που είναι το ίδιο σημαντικές αποχωρούν καθημερινά καθαρίστριες, τραπεζοκόμες, τεχνικοί υπάλληλοι, γιατί ακριβώς οι συνθήκες εργασίας μαζί με την κοροϊδία των αυξήσεων που ο κ. Γεωργιάδης, στο αίτημα που κάναμε σαν Ομοσπονδία να αυξηθούν έστω το ρομίστιο που κάνουμε στα νυχτερινά, είπε ότι αυξηθήκαν οι μισοί σας, μην περιμένετε τίποτα άλλο. Δηλαδή, πέρα από κοινική, είναι και προκλητική. Αυτή η κοινικότητα και προκλητικότητα θα πάρει απάντηση. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ σήμερα που μιλάμε και δήθεν ενδιαφέρεται το Υπουργείο Υγείας για το δημόσιο καλό, 90 ράτζα βρεθήκαν ξανά πάλι στο Αττικό, ήδη έχουν πουλάρει κλινικές στο νοσοκομείο το δικό μας, η παιδοψυχιατρική είναι κλειστή και εδώ δεν υδρώνει αυτή κανενός. Και εκεί λένε ότι τι να κάνουμε, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη διοικούντες και παρικούντες γύρω από το Υπουργείο και την κυβέρνηση, να δούνε πώς με χέρια και πόδια είναι συνυπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Σας ρώτησα λοιπόν μέσα σε όλα αυτά, δεν ήθελα να σας διακόψω και το καταλάβατε, μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέτε για άλλη μια φορά, μέσα από τη συχνότητα του 984 μπορούν να περάσουν πραγματικά μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, να υπάρξει μια βοήθεια, να έχει ένα ρόλο, να έχει ένα λόγο παραπάνω για αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε αυτό το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, που εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του με την υποβάθμιση της παιδιατρικής περίθαλψης στην Κρήτη, καμία συρρήκνωση, υποβάθμιση με κλείσιμο ή αλλαγή του ρόλου καμίας παιδοχειρουργικής κλινικής, καμίας άλλης δημόσιας υγείας, δεν είναι μόνο το Πανεπιστημιακό, δεν είναι μόνο το Νοσοκομείο των Χανίων, είναι το Βενιζέλιο, είναι όλες οι κλινικές στη Σιτία, στην Νεάπολη, στην Ιερά Πέτρα, στον Άγιο Νικόλαου, όπου μπορεί να υπάρχει γιατρός, να υπάρχει κόσμος, να υπάρχει παιδί το οποίο να έχει περίθαλψη. Και το Περιφερειακό λέει ότι εμείς απαιτούμε την πρόσληψη όλων των αναγκαίων μόνιμων παιδιάτρων και άλλου προσωπικού στα κέντρα υγείας της Κρήτης επίσης, και την εξασφάλιση 24ωρης 7ήμερης λειτουργίας τους για να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ρόλος, λόγος Περιφερειακού Συμβουλίου, απέτηση Περιφερειακού Συμβουλίου από το Υπουργείο Υγείας. Αναρωτιέμαι ποια είναι η απάντηση που περιμένετε από το Υπουργείο Υγείας. Κοιτάξτε, η απάντηση από το Υπουργείο Υγείας περιμένουμε να είναι ένταση της επίθεσης σε αυτά που λέμε, θεωρώντας τα ότι είναι ουτοπικά, θεωρώντας τα ότι ό,τι έχουν να κάνουν το έκαναν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε από το Υπουργείο Υγείας αυτό που σας είπα, μια κοινικότητα που δεν έχει σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του κρητικού λαού. Ακριβώς αυτή η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να είναι όπλο στα χέρια των κατοίκων της Κρήτης, ακριβώς να πιέσει και δημοτικές αρχές, αλλά και άλλους φορείς επιστημονικούς και θεσμικούς, όχι μόνο να πάρουν απόφαση ψηφίσματα να λένε ότι προφανώς ότι δεν πρέπει να καμιά συρρήκνωση να υπάρχει στον τομέα της υγείας, αλλά μαζί με τους υγειονομικούς να παλέψουν για αυτό που εμείς προτάσουμε, ότι χρειαζόμαστε ένα δημόσιο σύστημα υγείας δωρεάν, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, με μηχανήματα και υποδομές
Άκουγα τον κύριο Αρναουτάκη ότι μέσα στο 25, αρχές του 25 θα δημοπρατηθεί η παλιά πτέρυγα του Βενιζελίου. Πολύ ωραία είναι να δημοπρατηθεί, αλλά αν δημοπρατείται μόνο χωρίς την αντίστοιχη στελέχωση αφετέρου, που μπορεί να μην είναι ευθύνη βεβαίως της περιφέρειας, αλλά η συμβολή της περιφέρειας στην πίεση απέναντι στις κυβερνήσεις πρέπει να είναι το ίδιο έντονη όσο έντονη ήταν όλη την προεκλογική περίοδο για να έχει το στήριγμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κοιτάτε να δείτε, εμείς λέμε πολύ καλά και ψηφίσανε οι περιφερειακοί σύμβουλοι αυτό το ψήφισμα. Από την άλλη όμως, στο αμέσως επόμενο που ήταν για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το άρθρο 16, δηλαδή αυτό που συζητάμε, υγεία, παιδεία, δημόσιο αγαθό ή εμπόρευμα, δεν τολμήσανε να σηκώσουν το χεράκι τους να στηρίξουν το ψήφισμα της λαϊκής εισπύρωσης. Μόνο πάρα πολύ ελάχιστοι. Άρα και τα δύο εμείς αξιοποιούμε, λέμε ο λαός της Κρήτης, και την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου από τη μία, αλλά και από την άλλη τους ίδιους τους αγώνες μας, που είναι, αν θέλετε, η παρακαταθήκη και το όπλο σε αυτού που μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο. Αλλιώς, κυρία Δουλγεράκη, δυστυχώς η κατάσταση εξελίσσεται πάρα πολύ άσχημα στο νησί μας. Και ο κύριος Γεωργιάδης, στην απάντηση του κυρίου Συντιχάκη, του βουλευτή του ΚΚΕ, ήταν κοινικός. Στην Κρήτη μπορούμε να κάνουμε αυτά που εμείς σκεφτόμαστε να υλοποιήσουμε σαν κυβέρνηση. Δηλαδή, τι είπε, μεταφράζω εγώ, ότι εδώ θα ξεκινήσει το ξεχαρφάλωμα, το ξεχύλωμα των νοσοκομείων και τη συρρήκνωση των νοσοκομείων και των υποδομών. Ανεξάρτητα πώς θα ονομάσει αυτό το ξεχαρφάλωμα. Άρα ετοιμότητα, επαγρύπνηση, αγώνα, την πρώτη κινητοποίηση που θα κάνουμε η υγειονομική του ΠΑΓΜΗ μαζί με άλλα σωματεία είναι στις 31 του μηνός, 1:30 στην 7η υγειονομική περιφέρεια, και βεβαίως και το στήριγμα των εργαζομένων του ΠΑΓΜΗ στις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις των φοιτητών μαζί με τους εκπαιδευτικούς και όλο τον κόσμο, να μην περάσει ο νόμος της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που θα συρρυκνώσει ακόμα περισσότερο τη δημόσια υγεία και παράλληλα και τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία. Ευχαριστώ, κύριε Βρυσέλη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.